Μην το πει. Μην το πει. Γιατί? Μην το πει, δεν το πει. Μέχρι την Κυριακή δεν το πει. Γιατί? Άστα να δούμε τι θα γίνει άμα δεν το πει. Δεν υπάρχουν γούρια γούρια που έχουν. Λοιπόν, η Χούντα με το σκίτσι δεν θα περάσει. Να είμαστε. Πάει. Πέρσι μα πήγαινε γούρι. Φέτος... Πιες μια γουλιά. Πιες μια γουλιά. Πιες μια γουλιά γιατί. Στο φως, έτσι. Δεν παλεύατε. Καφέ κορυφαίο, σαμπελόκηπους. Δύσκολα είναι τα πράγματα, δεν παλεύονται γενικώ, Αντώνη. Ανταλλακτικά θέλω πάω και δεν είναι ιταλικό αμάξι. Ξεκίνησε με τους χορηγούς. Δυναμικά. Εσύ το πάρεις, δεν είναι ιταλικό αμάξι να πάρει. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα και εμείς είμαστε σε δύσκολη κατάσταση όπως εσείς. Έχει κούρεμα στους βαθμούς του ΠΑΟΚ από το Fleet Street Barber Shop. Και στο τέλος ο ΠΑΟΚ θα μας καταλήξει στο CBD Oil. Σε προϊόντα φαρμακευτικής κάναβης, παιδιά. Φαρμακευτικής κάναβης. Εκεί μας έχει ρίξει την προπολούνα. Από τη Λεύσκη. Γελάμε για να μην κλαίμε. Ναι. Ας κάνουμε αυτό που δεν κάνει ο ΠΑΟΚ, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ναι, πρέπει να μπουν. Πρέπει να τα βάλουν όμως και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σε μια σειρά. Να δουν τι φταίει. Και αν δεν έχουν καταλάβει τι φταίει, να το πουν στον κόσμο. Πολύ ησυχία, ρε Αντώνη. Ένα να βγει να πει να δώσει ένα σήμα. Στηρίξει το πλάνο. Σύνθημα. Δεν υπάρχει ούτε αυτό. Στηρίξει το πλάνο. Δύο δίπλα έγινε. Καλά, εντάξει. Σύμπτωση, επαναλαμβάνω, μην πάει να είναι σύμπτωση. Να είναι ένα ρητό. Άμα θέλετε, πείτε το και τσιτάτο, άμα σε χτυπάει στο κεφάλι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να προηγηθεί σε 6 από τα 7 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Το μόνο που δεν προηγήθηκε είναι σε αυτό που δεν έβαλε γκολ. Σε όλα τα άλλα, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το 1-0. Ο Παναθηναϊκός που είναι πρώτος έχει προηγηθεί σε 5 παιχνίδια από τα 7 και όμως η απόσταση είναι στους 9 βαθμούς τον Παναθηναϊκό. Ναι. 21-12. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει δύο ανατροπές. Ο ΠΑΟΚ σε 3 παιχνίδια έχει δεχτεί γκολ μετά το 90. Στο 1 κατάφερε να πει εκείνος την τελευταία κουβέντα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Στην Λιβαδιά, όπως και στο Ηράκλειο, έγινε ζημιά στο ένα παιχνίδι στην τελευταία φάση, στο άλλο στην προτελευταία, γιατί ο Λεβαδιακός πρόλαβε να κάνει και άλλη φάση. Στο live εγώ δεν είδα το goal, γύρισα και είδα την μπάλα να καταλήξει στα δίκτυα, το Μάριο να παίρνει το χέρι του τύπα Λάμιτς στο μέτωπο και να ακούγεται ένα... Δείτε το live, θα καταλάβετε. Η Μαρία προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της. Αναμενόμενο. Ο Νίκος θυμίζει χίδρα ταχύτητα, είναι έτοιμος να βγάλει κάποιο από τα αυτιά. Και εγώ γυρίζω να ξεκινήσω να αλλάξω το κείμενο γιατί έγραφα για Νίκη. Και ξαφνικά ακούω τον Νίκο, ακούω τη Μαρία και να λέει: ο Ζήφκοβιτς και μου πρέπει να έχει δώσει πέναλτι. Και εκεί, παιδιά, δεν υπάρχει κρύος υδρότας, δεν υπάρχει καν υδρότας. Γιατί όταν μου βιάζει, δεν υδρώνει. Δεν υδρώνει. Εντάξει, όσο συνάντησα σήμερα στο δρόμο και σε κάτι καφέ, σε κάτι στάσεις που έκανα, προσπαθούσαν να μου περιγράψουν τι συνέβη στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο ένας μου είπε ευτυχώς που πέταξα το τριγκοντρόλ προς τον καναπέ και το μαξιλάρι. Όχι, προς την οθόνη. Ναι. Ένας μου είπε γύρισα και εκεί που περίμενα να κάνουμε μια φάση... Αντωνή, ξέρεις πολλές ομάδες που λένε ότι είναι μεγάλες και θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα ή τέλος πάντων να κάνουν πρωταθλητισμό, ακόμα και από τις ελληνικές με μεγάλη φανέλα που τα τελευταία χρόνια να έχουν κατακτήσει πράγματα, που να κάνουν 3, άντε 2 σερί μάτς, 2 μάτς με μικρομεσαίες ομάδες, να δέχονται γκολ στις καθυστερήσεις και να χάνουν βαθμούς. Είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Εγώ δεν φαντάζομαι τον Ολυμπιακό, ακόμα και σε αυτή η κατάσταση που είναι τώρα. Θα ξαχάσει, ξέρω εγώ, 2-0 εύκολα ή δεν θα μπορείς να βάλει γκολ να εσωφαρίσει. Να δεχτεί σε 2 μάτς συνεχόμενα με τέτοιες ομάδες, με την παρένθεση που υπάρχει με τον Παναθηναϊκό, που εκεί είναι ντέρμπι. Να δεχτεί γκολ τώρα και από τον Όφη και τώρα στη Λιβαδιά γκολ στις καθυστερήσεις και να χάσει τη νίκη. Μιλάμε για αρρωστημένα πράγματα. Δηλαδή, ρε παιδιά, εμείς να ήμασταν τώρα, εγώ και ο Αντώνης εκεί που είμαστε άμπαλοι, θα τη σκάσω την μπάλα, θα πλακωθώ με όλο τον κόσμο να περάσει ο χρόνος,
θα χτυπήσω κανένα δυο, θα σπουργήσω στον αέρα. Αυτό θα γίνει μόνο αν έχεις πίστη. Θα την καταπιώ την μπάλα που λες εσύ. Εκεί την καταπίνεις την μπάλα. Πώς λέει ένας προπονητής στην Αθήνα σε αλφα τοπικό, εκεί πας, την τρως την μπάλα, πας σπίτι, την τουαλέτα και μετά την πας στο κήπεδο την επόμενη μέρα. Έτσι είναι ρε φίλε, έτσι. Και ειδικά όταν την έχεις πατήσει ήδη μια φορά. Είσαι ο ΠΑΟΚ, πέσει στη Λεβαδιά, άδειο το γήπεδο, μόνο ο κόσμο του ΠΑΟΚ εκεί που πήγαν, ήρθαν από παντού τα παιδιά δηλαδή. Και δεν έχει το τσαγανό, τα νεύρα και να κρατήσει την μπάλα. Κούρτιτς, δεν ξέρω κι εγώ ποιο εκεί, Σβάμπ, οποιοδήποτε λέγεσαι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Θυμάσαι ότι είχα πει πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει ο τρόπος με τον οποίο νίκησε ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο. Δεν. Δεν γύρισε το κουμπί εκεί με τον Ατρόμητο. Στο παιχνίδι το Λεβαδιακό, όταν πήγε στο 89-90, υπήρχε ένα κοινό αίσθημα στις ομάδες. Από τη μία ο ΠΑΟΚ αγχώθηκε ότι μπορεί να το φάει και από την άλλη ο Λεβαδιακός... Πρώτη φορά ήταν. Σε κάθε μάτς αγχώνεται θα το φάει. Και ο Λεβαδιακός από την άλλη, γνωρίζοντας τα παθήματα του ΠΑΟΚ, του λέει γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Ο οποίος ήταν ανύπαρτος. Ήταν πολύ κακός ο Λεβαδιακός. Δηλαδή, αν ήταν καμιά άλλη ομάδα, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Και πήγε να το πάρει στο τέλος ο Λεβαδιακός. Άρα φαντάσου πως αν ύπαρξε ήταν ο ΠΑΟΚ όταν λέμε ότι ήταν ο Λεβαδιακός. Και εκεί δεν δέχομαι εγώ τις δηλώσεις του Λουτσέσκου που μιλούν για τύχη. Δέχομαι ότι, ότι υπάρχουν, έχει δικαιολογίες σε πολλά πράγματα. Ας πούμε στις χαμένες ευκαιρίες δεν μπορεί και ο προπονητής να βάλει τον γκολ. Έτσι, και θα δούμε αρκετά στατιστικά σήμερα που μπορούμε να είναι ο καθρέφτης του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί μερικές φορές τα στατιστικά λένε την αλήθεια. Αλλά δεν δέχομαι αυτό τύχη, ρε φίλε. Δεν το δέχομαι. Δηλαδή, αν έβαζες γκολ και έπαιρνες τρία μάτς σερί στις καθυστερήσεις, δηλαδή με τον Ατρόμητο έχεις τύχη και τώρα έχεις ατυχία. Δεν το δέχομαι αυτό με την τύχη και την ατυχία. Μια πολιτική παρέμβαση, μια τύχη, μια τέτοια. Αυτά δεν μην κάνεις δηλώσεις. Κέρδισε και κάνει, μην κάνεις τις δηλώσεις. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είμαι υπερβολικός και να είμαι θυμωμένος από ότι ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει όχι να κερδίσει, να παίξει μπάλα. Να δείξει κάτι, τέλος πάντων, να δείξει μια μικρή βελτίωση έστω. Αλλά δεν μου αρέσουν αυτές οι δηλώσεις. Τύχη, ατυχία. Βελτίωση δεν έδειξε. Αλλαγή έδειξε ότι έκανε ένα δεύτερο ημίχρονο καλύτερα από το πρώτο. Αφού το πρώτο ήταν το χειρότερο. Χειρότερο δεν μπορούσε να κάνει. Τίποτα δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα γιατί το κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, ο κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός, οι καταστάσεις που δημιουργούνται είναι διαφορετικές, τα πάντα. Προσπαθούμε να βρούμε, όχι το τι φταίει, αλλά να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο να έχει κάποιες βάσεις. Ανεξαρτήτως το τι πιστεύουμε ή τι δεν πιστεύουμε, ποια είναι η άποψή μας, το θέμα είναι να βάλουμε στο τραπέζι όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, να προσπαθήσουμε να τα φωτίσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να τα διαβάσουμε σωστά και να καταλαβαίνουμε πού έχει ευθύνες ο προπονητής και πού έχει ελαφρυντικά. Ανοίγω μια παρένθεση επειδή... Καταρχήν, ναι, για πες την παρένθεση. Αυτό θα γινόταν με οποιονδήποτε ήταν στον πάγκο. Νομίζω ότι συμφωνείς και εσύ... Έγκυται στα αποτελέσματα. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι αναποτελεσματικός, ειδικά από τη στιγμή που έχει, όπως είπα και στην αρχή, προηγηθεί σε 6 από τα 7 παιχνίδια. Δεν είναι ότι το παιχνίδι δεν πήγαινε καλά, έχανε από την αρχή και δεν μπόρεσε να μην ποτέ. Είναι πρόβλημα για μια ομάδα να μην μπορεί να διαχειριστεί υπέρ τη σκορ, είτε ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα, είτε ήρθε κατά τύχη, είτε ήρθε γιατί παίζει πολύ καλύτερα. Καταρχήν νομίζω ότι συμφωνείς σε αυτό ότι η ευθύνη πάντα δεν είναι ενός ανθρώπου. Σε ομαδικό άθλημα. Ναι, σε ομαδικό άθλημα. Μπορεί να είναι ευθύνη ενός ανθρώπου, αλλά δεν μπορεί να είναι συνέχεια ευθύνη ενός ανθρώπου. Δεν γίνεται. Και να θυμίσουμε ότι και πριν έρθει ο Λουτσέσκου, πριν επιστρέψει μάλλον ο Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ πάλι ήταν προβληματικός, ανεξάρτητα με την κατάξη του κυπέλου. Πέρασε δύο δύσκολες χρονιές ο ΠΑΟΚ.
Ναι. Με ήττες, με στραβά αποτελέσματα, με διαστήματα με κακό ποδόσφαιρο. Σε σχέση με την διετία του Λουτσέσκου, που εκεί ο Πύχης πήγε στο υψηλότερο σημείο. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε υψηλότερο. Εντάξει, και εκεί λίγο ο Φερέρα δικήθηκε, πιστεύω, γιατί η σύγκριση ήταν το αίτητο. Και δεν μπορεί να πα καλύτερα από αυτό. Όπως και να το κάνουν, οι αριθμοί λέει ότι ο Λουτσέσκου στην πρώτη διετία διεκδίκησε ένα πρωτάθλημα και το έχασε. Πάντως το πρωτάθλημα δεν το πήρε μόνος του. Και τώρα, ναι, ακριβώς. Ο Πάοκ λοιπόν πήρε ένα ήττο πρωτάθλημα. Ναι, αυτό λέω. Ένα κύπελο με 10 νίκες σε 10 αγώνες. Ναι. Και ένα ακόμα κύπελο στο οποίο ανέτρεψε αποτελέσματα όταν χρειάζεται. Όπως λοιπόν δεν το πήρε μόνος του το πρωτάθλημα ο Λουτσέσκου, έτσι και τώρα δεν τα χάνει μόνος του. Η ευθύνη είναι συνολική και ξεκινάει από πολύ ψηλά, από το μεγάλο μέτοχο, μέχρι το τελευταίο στα γραφεία της Μικράς Ασίας. Και χωρίς να θέλουμε να δικαιολογήσουμε το προπονητή, είπαμε, ευθύνονται όλοι. Γι' αυτό και τα στατιστικά που θα δείξουμε ή αυτό που, την κριτική που κάνουμε, δεν θέλουμε να ρίξουμε τα βέλη σε κάποιο συγκεκριμένο. Όχι ότι παίζουμε το Πόντιο Πιλάτο εδώ, ίσα ίσα. Αυτό ήθελα να πω. Μερικές φορές μας λέτε ότι δεν παίρνουμε θέση. Το θέμα μας είναι... Επειδή εσύ που βλέπεις είσαι θυμωμένος με τον Λουτσέσκου ή εσύ είσαι θυμωμένος με τον Πότο, δεν σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να είμαστε θυμωμένοι με ένα συγκεκριμένο άτομο, αυτό ειδικά γνωρίζοντας πράγματα και καταστάσεις μέσα στην ομάδα, και καταλαβαίνουμε ότι η ευθύνη ξεκινάει από τη συνολική δουλειά, η οποία δεν γίνεται σωστά. Το θέμα μας, επαναλαμβάνω, μπορεί να κουράζω αλλά θα το ξαναπώ, είναι να μπορέσουμε να διαβάσουμε τα στατιστικά σωστά, γιατί μπορεί άλλες φορές να παρασυρθούμε από αυτά, άλλες φορές να παρασυρθούμε και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα που είναι λάθος, και άλλες φορές να υπερτονίσουμε κάτι που δεν πρέπει να υπερτονιστεί. Θες να περάσουμε στα στατιστικά, Νίκο? Ναι. Και να σε βοηθήσω και να τα βλέπεις κιόλας. Έτσι, κάνα να μην βλέπω σε εκεί. Κατάλαβα. Θα λες εσύ, θα ακούω και θα καταλάβω. Η πρώτη στατιστική κατηγορία που παρουσιάζουμε είναι το Evaluation Index των ποδοσφαιριστών μετά από 7 αγώνες. Αυτή είναι η συνολική στατιστική των ποδοσφαιριστών. Είναι σαν το Simplin. Σαν το μπάσκετ. Που βγαίνει η ποσόστοση του παίκτη. Που τα λάθη αφαιρούν πόντους, οι πόντοι προσθέτουν πόντους. Συνήθως σε αυτή τη στατιστική είναι ψηλά οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος και κορυφαίοι ποδοσφαιριστές κάθε ομάδα. Ανεξάρτητα από πόσα λεπτά παίζουν, εάν ένας παίκτης παίζει μόνο 20 λεπτά, 25 λεπτά και έχει 10 σωστές κινήσεις και 3 λάθος, πηγαίνει πιο ψηλά από κάποιον ο οποίος παίζει περισσότερο χρόνο, αλλά δεν έχει. Έχει ο Πάο κανέναν εδώ, ψηλά. Ναι, χρειάζεται να φτάσουμε στην 15η θέση. Αυτό είναι πρόβλημα. Πάντα ο Πάο είχε μέσα στις 2 πρώτες 3 θέσεις ποδοσφαιριστές. Πάντα. Πέρσι είχε το Κούρτιτς ψηλά. Τις προηγούμενες χρονιές είχε άλλους ποδοσφαιριστές. Είχε τον Μπίσεσβαρ. Ωραία. Τη χρονιά του Ντάμπλ, ας πούμε, είχε τον Μπίσεσβαρ. Ο Ντάντας είναι, σύμφωνα με τη στατιστική, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Τώρα εδώ δεν μπορεί να μην το βλέπετε. Ισορροπία, με την καλύτερη ισορροπία. Γιατί στα επιθετικά, στις στατιστικά με τους επιθετικούς κυρίως, με τις επιθετικές αρετές, είναι ο Νάρη ψηλά. Αλλά σε αυτή τη συνολική είναι ο Ντάντας. Τον Ντάντας, τον οποίο τον βγάζει ο Λουτσέσκου στη Λιβαδιά. Και απαντάει. Ότι ο Ντάντας δεν ήταν τόσο καλός όσο νομίζετε. Ή όσο μου λέτε, γιατί έβγαλε τον Ντάντας. Ναι. Διαφωνώ εγώ, αλλά οκ. Okay. Γι' αυτό είναι το ποδόσφαιρο, να διαφωνούμε, να συμφωνούμε. Ο Λουτσέσκου, το μόνο που. Γίνεται αλλαγή το μεταξύ συνέχεια. Αυτή η αλλαγή γίνεται συνέχεια τον Ντάντας. Το μόνο που δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε τον Ντάντας στη Λιβαδιά είναι. Τι μου λέτε τώρα, που έβγαλα τον Ντάντας, έβαλα τον Πίσεσβαρ και μου έβγαλε την κάθε παλιά που δεν έβγαλε ο Ντάντας 70 λεπτά. Ναι, ο Λαμπί έβγαλε κάθε παλιά ο Ντάντας, απλά δεν τις εκμεταλλεύτηκαν οι συμπαίκτες του. Ο Πίσεσβαρ, εκτός από την κάθε την παλιά, ήταν αρνητικός. Πάμε στην επόμενη. Χαμένες ευκαιρίες. Τέσσερις παίκτες ο ΠΑΟΚ στην πρώτη δεκαπεντάδα με τρεις στην πρώτη εξάδα. Εκεί τώρα δεν φταίει ο προπονητής. Βάλτε γκολ. Και επίσης δεν φταίει ότι το πρόβλημα στο φόρ τόσο πολύ ευθύνεται, αλλά βλέπουμε ότι και οι υπόλοιπες ομάδες που είναι πιο ψηλά από τον ΠΑΟΚ, που βάζουν γκολ και έχουν πιο πολλές, είναι πιο εύστοχες, δεν τα παίρνουν τα γκολ από τους φόρ μόνο. Είναι μια συνολική δουλειά που γίνεται.
Εδώ παίζει ρόλο και η ψυχολογία. Ίσως να παίζει και η τύχη. Okay, σε αυτό το, στις χαμένες ευκαιρίες. Επόμενη. Αλλά όχι να βάζουμε ψηλά το, τη τύχη, ας πούμε. Και να κάνουμε δήλωση για τη τύχη. Evaluation points. Εδώ είναι στατιστική με τους θετικούς πόντους. Μόνο. Ο Αϊτόρ είναι πρώτος, γιατί είναι και πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του Πρωταθλητικού Πρωταθλήματος. Αλλά είναι και δημιουργός. Ο δεύτερος είναι ο Αραούχο. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι στην 10η θέση ο Ντάντας. Πάλι ο Ντάντας. Ναι. Και στην 12η ο Κούρτιτς. Ο οποίος Κούρτιτς δεν εμφανίζεται στο συνολικό, άρα έχει από τη μία κάποια αρκετά θετικά και από την άλλη κάποια αρνητικά που του πηγαίνει. Γενικά ο Ντάντας δείχνει ότι είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, είναι πιο πολύ πάνω, χαμηλά από πάρα πολλούς, που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει έλλειψη ποιότητας. Πιο πάνω βέβαια στα θετικά είναι ο Νάραη, λες και τα ευκολώς ονομένα παραλείπονται. Γενικά με τη στατιστική, επειδή την ψάξαμε λίγο πριν να παρουσιάσουμε αυτά, Νάρη Ντάντας είναι η κορυφαίοι του ΠΑΟΚ, ναι, του αυτού του κακού είναι... ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, ας πούμε. Όχι κακού, το αναποτελεσματικού. Δεν μ' αρέσει να ακούω το κακό. Ναι. Ναι, είναι η ψυχολογία, έτσι. Ναι. Τώρα, εντάξει, δεν μπορώ να το πω κιόλας. Όλο δύσκολες λέξεις μου βάζατε. Λοιπόν, μια μέρα, Νίκο, θα πάω μαθήματα σκηνοθεσίας, θα μάθω πώς μπαίνουν τα μπιπ και θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον αριθμό τελικών προσπαθειών. Πάμε στον αριθμό τελικών προσπαθειών. Βάτω, το βγάλες. Να βλέπουν και λίγο τα... Τι να δω. Τις χαρούμενες φάτες. Είναι ένα σχόλιο στην κριτική. Τι. Το ύπος του Νίκου αντικατοπτρίζει το ύπος όλων των. Μετά τον γκολ. Ξεφυσούσαμε. Λοιπόν, τελικές προσπάθειες. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος σε ποσότητα. Αλλά σε ποιότητα θα πιάσετε το κεφάλι σας. Πήγα να πω θα πιάσετε τα μαλλιά σας, αλλά πέφτουν και αυτά. Άρα δηλαδή κάνει τελικές. Φτάνει στην περιοχή. Εδώ βρίσκει... να ξεκαθαρίσω. Αν δεν είναι τελικές στην αιστεία, έτσι. Όχι, δηλαδή οι μπεκάτσι που στέλνουν. Εδώ μετράνε ακόμα και οι μπεκάτσι που λέει ο Νίκος. Μετράνε ακόμα και οι τελικές οι οποίες είναι από τα 25 μέτρα, γιατί την μπεκάτσα μπορείς να κάνεις και από τα 4 μέτρα. Ή μια κεφαλιά που είναι πολύ άστοχη. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, πλησιάζει ο ΠΑΟΚ εκεί, τέλος πάντων. Δεν είναι στατιστικό που πρέπει να το παραμελήσουμε. Είναι γκολ ανατελικές προσπάθειες. Παρατηρείτε κάτι σε αυτή την καρτέλα? Παρατηρείτε δεν κάτι είναι ο ΠΑΟΚ καθένα, έτσι. Μέχρι την αναντίθεση, όχι. Είναι και κάτω από τον Άρη. Ποιος είναι, ποιος είναι πρώτος? Λοιπόν, πρώτος είναι ο Πανετολικός. Ναι. Ο οποίος έχει 24% ευστοχία. Το οποίο σημαίνει ο Πανετολικός που έχει βάλει 12 γκολ στο πρωτάθλημα. Μπράβο του. Βάζει ένα γκολ ανά 4 τελικές. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0,08, στο 8%. Με αυτό το στατιστικό, όπως καταλαβαίνετε, ότι ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με αυτό θα χρειαζόταν 100 τελικές για να βάλει 8 γκολ. Γι' αυτό έχει και 84 τελικές. Βγαίνει ότι έχει 84 τελικές και έχει 7 γκολ έχει ο ΠΑΟΚ. Να είναι καλά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει τη χειρότερη επίθεση στην πρώτη δεκάδα του πρωταθλήματος. Όχι ότι η άμυνα λάμπει. Δέχεται γκολ από κάθε ομάδα. Ναι, για αυτό το clean sheet που κυνηγάμε στο fantasy, εδώ δεν έρχεται ούτε με το κι άλλο. Επόμενη... Δεν ξέρω αν έχεις αποκρούσεις τέλεια του Κοτάρσκι που τελικά τα έβαλες αυτά. Εύστοχα γεμίσματα. Ο ΠΑΟΚ είναι μόλις στην ένατη θέση. Με 0,31. Με 31% δηλαδή. Ο ΠΑΣ Γιάννα είναι πρώτος, μια ομάδα που είναι γενικά σε πολύ κακό φεγγάρι. Προφανώς και κάνει λίγα γεμίσματα και βρίσκει στόχο, όταν λέμε εύστοχο γέμισμα, είναι όταν γίνεται ένα γέμισμα. Μια μακρινή παλιά προς τη μεγάλη να παραγή. Βρίσκει παίχτη. Και βρίσκει παίχτη. Αν αυτός ο παίκτης μετά κουτούλησε, την έστειλε πλάγιο. Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο. Έδωσε λάθος πάσα, είναι άλλη. Αλλά και αυτό είναι προβληματικό. Και εδώ πάλι ψηλά. Αυτό τώρα τι δείχνει, Αντώνη? Υπάρχει έλλειψη ποιότητας, έλλειψη καθαρού μυαλού. Είναι συνδυασμός. Ο παίκτης που είναι μέσα στην περιοχή δεν. Παίζει ρόλο το πόσο καλή είναι η σέντρα. Το με ποιες προϋποθέσεις γίνεται η σέντρα γέμισμα. Ναι. Το πόσοι παίκτες σε μεγάλη περιοχή. Το αν οι παίκτες αυτοί είναι από εκείνους που δείχνουν ικανότητα στο να παίρνουν την μπάλα, να την υποδέχονται σωστά, να κάνουν πρώτη την κεφαλιά, την υποδοχή. Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Πάντως, αν γίνει γέμισμα στο 93 από αντίπαλο του ΠΑΟΚ, ξέρετε. Κλείστε την τηλεόραση. Ένα αισιόδοξο μήνυμα, μια προσφορά από τον Νίκο του Σκίτσι. Και είναι προσφορά του ΠΑΟΚ, όχι του Σκίτσι. Λοιπόν,
assist, αλλά χαμένο γκολ. Πρώτοι είμαστε. Με διαφορά, Νίκο μου. Μακράν του δεύτερου. Έχουμε ξεφύγει. Και λέει η διαφήμιση, ο ηγέτης μεγαλώνει διαφορά. Εδώ πρέπει να δούμε ποιος κάνει αυτά τα γκολ. Την είδαμε. Εκεί στις χαμένες ευκαιρίες είδαμε ποιοι παίχτες είναι που... Ναι, ναι, νομίζω ο Νάρη έχει χάσει. Βάζει αλλά χάνει κιόλας. Εντάξει, τώρα είναι μικρό το δείγμα, έτσι, λοιπόν, γιατί τα μάτς είναι λίγα. Πάμε τώρα στις αποκρούσεις. Είναι δεύτερος στη λίστα ο Κοτάρς. Άρα δέχεται πολλές επιθέσεις ο ΠΑΟΚ, πολλές φάσεις. Όχι πολλές επιθέσεις, πολλές φάσεις. Το αποκρούσεις είναι σε σουτ και σε γεμίσματα. Γιατί στο γεμίσμα μπορεί να αποκρούσει το τερματοφύλακα. Το χρεώνεται επέμβαση του τερματοφύλακα. Δηλαδή στη φάση την Λιβαδιά υπάρχει απόκρουση του Κοτάρσκι. Ναι. Και στη συνέχεια έπαιξε το γενναίο πας. Και ο άλλος πρέπει να τη στείλει στα δίχτυα, έτσι. Γιατί ΠΑΟΚ είσαι. Α, κάτσε λίγο εγώ, μη μου λες κάποιος, δεν δέχεσαι ότι υπάρχει τύχη, αλλά μετά λες... Όχι, στον ΠΑΟΚ άμα παίζει με τη φωτιά μέχρι εκεί θα στη βάλει στα δίχτυα, ό,τι 10 φορές θα τη στεί. Τώρα άμα το βάζει να το κάνει, θα το κάνει. Αυτό θα στη βάλει τη Μάρις, θα το κόψω. Εδώ που είμαστε νέα βάλει. Τι θα κάνει, πάτς. Πώς να το κάνουμε αλλιώς. Πώς γίνεται αυτό, λοιπόν. Το λεπτάκι να πατάω τα σωστό κουβιά. Α, όχι, αυτά είναι, τελειώσαμε. Τα είδαμε τα στατιστικά μας. Ναι. Άρα, ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στην ευστοχία, κυρίως. Δημιουργεί, κάνει assist, προοπτικές, παίρνει την μπάλα με προοπτικές μέσα στην περιοχή, αλλά καληνυχτά, δεν... Καληνυχτάκιας είναι. Ναι. Το φτάνουμε, το κάνουμε εκεί πέρα, αλλά μετά λέμε, αντίο. Σου άρεσε η αλλαγή του Κορδετζιάνο ή με τον τραυματισμό, με ενοχλήσεις και πόνους είχε ο Ολιβέρα, σου άρεσε αυτή η αλλαγή? Το καταλαβαίνω το πρόκειμε. Η λογική, η αγωνιστική. Έλα, Αντώνη. Λοιπόν, η αλλαγή είχε αγωνιστική λογική. Όπως είχε αντίστοιχα λογική αγωνιστική, παραλόγου είχε τη λογική του προπονητή η αλλαγή του Μπισεζό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο κάθε προπονητής, όταν κάνει μια κίνηση, έχει κάτι στο μυαλό του. Με βάση τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή και αυτά που θεωρεί ότι μπορεί να του δώσει. Εσύ τι θα έκανες, θα έκανες αυτές τις αλλαγές, θα έκανες κάτι άλλο, έτσι, τι πιστεύεις? Τον Τσαούσα τον άλλαζες να βάλεις το Βιερίνια? Τον Τσαούσα θα τον άλλαζα να βάλω το Βιερίνια. Πρώτη αλλαγή ήταν αυτή, νομίζω. Όχι, δεν θα τον άλλαζα. Τον Μπίσεσβαρ μπορεί να τον έβαζα, αλλά ίσως να τον έβαζα στη θέση του Καντουρί. Και εγώ στη θέση του Καντουρί να τον έβαζα, Γιατί για την Κοντουρί είπα και στην κριτική ότι αρχίζει πλέον και γίνεται ανυπόβορο. Θα μου πείτε τώρα, το Δημήτρη Ξέντων, εμείς τον κράζουμε 5 χρόνια με την Κοντουρί. Ότι και πάλι υποδέχεται σωστά, περνάει, κάνει κίνηση με την μπάλα, κινείται στο διάδρομο. Και στη θέση του Κούριτ μπορεί να τον έβαζα, να ξέρεις. Και το Κούριτ μπορεί να βγάζα. Να βάζα το Σοάρες. Εν πάση περιπτώσει, όχι τον Τάντας. Ο οποίος σύμφωνα και με τα στατιστικά, αλλά και με την εικόνα που έχουμε στο γήπεδο, που βλέπουμε στο γήπεδο, είναι πλέον πιο απαραίτητος παίχτης του ΠΑΟΚ. Άρα ο Λουτσέσκου διαβάζει λάθος τα πράγματα που βλέπει στο παιχνίδι. Ξέρω τι κάνει. Όταν παίρνεις μια απόφαση, είναι πιθανό να κάνεις και λάθος τώρα. Εμείς κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Σωστά. Αυτό δεν σε αδικό. Εμένα δεν μου άρεσε η διπλή αλλαγή σαν εικόνα του Μπίζεσβερ με τον Βιερίνια μαζί. Σε κάποια φάση του αγώνα που δεν τη θεωρούσε απαραίτητη, ειδικά την αλλαγή του Βιερίνια με το Τσάουσι, δεν την έκρινε απαραίτητη σε εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω. Ώρα, αν ένιωθε ενοχλήσει ο Τσάουσι, ήταν κουράσιμο. Ο Διαβολάκης του αυτού σου και είπε: Ρεσινίκο, τι κάνει αυτό? Θέλει να πάρει το μάσκι και βάζει τον Μπίσεσβερ και τον Βιερίνια? Το σκέφτηκε? Ναι, σύνολο είναι 70 χρονών μαζί η αλλαγή αυτή. Βάζει δηλαδή δύο αργούς, πιο αργούς, πιο... Μπορεί να είναι και ένας 28. Δύο πιο αργούς παίχτες μαζί ταυτόχρονα. Αλλάζει εντελώς την εικόνα του παιχνιδιού, την εικόνα της ομάδας σου με αυτές τις δύο αλλαγές. Θα μου φαίνονταν αλλιώς αν τον σέβαζε ξεχωριστά. Τη λέω, η εικόνα και οι δύο μαζί, εκείνη με τρέλανε εμένα εκείνη τη στιγμή. Που είναι δύο παίκτες που δεν υπάρχει, νομίζω, πλέον στο ΠΑΟΚ που δεν τους αγαπάει, δεν τους εκτιμάει, δεν σέβεται αυτά που έχουν κάνει. Ή
πιστεύει. Εγώ είμαι σίγουρος και ξέρω ότι επηρεάζουν πάρα πολύ την ομάδα και τους νέους ποδοσφαιριστές και είναι προς το θετικό, έτσι. Παρ' όλα αυτά, ας δούμε και κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Εκεί στο 1-0, ο ΠΑΟΚ ήθελε κάτι πιο. Στο 0-0 είναι. Στο 0-0, που ο ΠΑΟΚ πίζει, ήθελε κάτι πιο. Ενσωματωμένο. Περίμενε προς τα τέλεια. Εδώ θα συμφωνήσω. Και ξέρετε γιατί θα συμφωνήσω. Και θα το πω. Και βάλε μετά τον Μπισβάρ να κρατήσει την μπάλα, βάλε τον Βιερίνια με την εμπειρία του μετά. Εγώ. Ποιος είμαι εγώ, αλλά εγώ από τη στιγμή που εγώ παίρνω. Εντάξει, τώρα λέμε, κάνουμε τις προπονητές. Θα προτιμούσα να χάσω το παιχνίδι παίζοντας 30 λεπτά ο Κωνσταντέλιας παρά 30 λεπτά ο Μπισβάρ. Από αυτή την άποψη. Όχι ότι θα ήταν καλό για μένα και θα είχα δικαιολογία. Έλα το Κωνσταντέλια, βάλε τι να κάνει, παιδάκι. Όχι. Θα ήταν καλό για το όλο πλάνο του ΠΑΟΚ. Για το όλο πλάνο του ΠΑΟΚ όμως χρειάζεται νίκες για να μην υπάρχει γκρίνια. Μα δεν τις παίρνει τις νίκες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εφόσον λοιπόν δεν τις παίρνει, κάνε. Αυτή τη στιγμή ούτε τις νίκες παίρνει. Αλλά απ' την άλλη, τι να πεις, ότι ούτε τις νίκες παίρνει, ούτε και πολλούς νεαρούς βλέπουμε. Στην ενδεκάδα χθες είχαμε Κοτάρσκι 22, Τσαούς 22, Λίρατς 22. Ντάντας 21, 4. Είχαμε όμως και. Κάνω τον όμως και. Οι μόνοι πάνω από 28 ήταν ο Ίγκασον 29 και ο Κούρτιτς 33. Mm. Στην αρχική δεκάδα. Και πάλι το μεγάλο πρόβλημα έρχεται ότι τα μεγάλα συμβόλαια και μεγάλη παίκτη ηλικία εμπειρία δεν μπορούν να δώσουν αυτό που. Περίμενε ο ΠΑΟΚ, περίμενε ο Λουτσέσκου. Άσε τον Κορντετζιάνι να παίξει. Ο άλλος έχει πρόβλημα τραυματισμού. Πρέπει να το βγάλεις. Ήταν κακός να το βάλεις. Δεν έχει καμιά τέτοια. Άσε τον να παίξει. Βάλε τον Κωνσταντέλια νωρίτερα. Άσε να παίξει αφού δεν έχει πρόβλημα η ομάδα. Εδώ και 24 νίκες, 25 μάτσα έχει. 22. Φταίει τώρα ο δεν ξέρω κι εγώ ποιο. Αυτό είναι από πέρσι έτσι. Είπαμε να κάνει ομάδα αλλαγές. Να κάνει αλλαγές. Ναι. Τους μισούς παίκτες από αυτούς δεν τους βλέπουμε καθόλου. Ναι. Κάποιους άλλους που μπορούν να δείξουν λίγο να αλλάξουμε τη φρέμα. Μπορεί να μην είναι οι παιχταράδες. Ο Γκορτζιάνι δεν είναι ο Φαν Μπάστεν. Αλλά θέλει το παιδί να δείξει μια φορά ότι πήρε την μπάλα, έκανε το ψαλιδάκι, θα βάζει τον γκολ του αιώνα, ας πούμε. Θέλω να πω, βάλε τα παιδιά να αλλάξουν το τέτοιο. Ούτως ή άλλως τι κάνει η ομάδα. Άρα, μπράβο, Νίκο. 10 βαθμούς πίσω από το. Πόσους βαθμούς πίσω από το πρώτο πάλι. Συμφωνώ με αυτό που έλεγε για τον Κωνσταντέλια. Ότι προτιμώ να χάσω με τον Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντέλια. Και δεν θα πήγε κανείς τίποτα εκεί. Ποιος θα γίνει να πει το Λουτσέσκου. Άρα το θέμα ποιο είναι, η δικαιολογία στην ΙΤΑ. Όχι. Ότι θα βγει είναι... και θα πει, όχι η δικαιολογία, θα βγει και θα πει ο κόσμος, ναι. Όλοι, εγώ, εσύ, όλοι, ότι ο ΠΑΟΚ, παιδιά, έτσι αποφάσισε να πρέπει να βρει όμως και την ισορροπία ανάμεσα στους νέους και τους έμπειρους. Okay. Δεν είναι ισορροπία να βάλει ο φίλε διπλή αλλαγή. Σε έχουν κρεμάσει και έμπειροι. Μπήκε ο Βιερίνια, τραυματίστηκε και δεν φταίει το παιδί, αλλά τραυματίστηκε μέσα στα 5 λεπτά. Ρασβάν, σε δικάσαμε, αλλά το έχει λούσει. Αυτό όμω είναι υπεύθυνο. Όχι, μάλλον του έχουν λούσει. Τι δικάσαμε, άμα αρχίσει και κάνει σερή νίκες και κάνει μια επιτυχία, δεν θα πει τα καλά. Γύρισε το κουμπί, έκανε, έρανε. Δεν είναι το στηρίζω ή είμαι κολλητό του, λέω υπέρ του και βρίσκω πάντα μια δικαιολογία, τα χάνει. Και τα κερδίζει. Δεν γίνεται να κερδίζει ο προπονητή και να χάνει άλλο. Μαζί σου. Και κερδίζει ο προπονητής όταν κερδίζει, που έχει κάνει επιτυχίες μεγάλες ο Λουτσέσκο, ακόμα και πέρσι με την ευρωπαϊκή πορεία. Έτσι. Και όταν χάνει, κάτι έχει κάνει και αυτός λάθος, όπως έχει κάνει λάθος ο Μπότο, έχει κάνει λάθος ο Σαββίδης, έχει κάνει λάθος. Έτσι είναι. Αυτό πάντως που σε 7 παιχνίδια. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι φίλε με 4 νίκες. 4 νίκες σε 22 παιχνίδια. Παίρνει το περσινό. Και εμείς τι να πούμε τώρα. Ότι είναι όλα καλά, ο προπονητής θα κάνει όλα αυτά. Όχι, συζητάμε, δεν λέω για σένα. Συζητάμε. Τι να πούμε, να πούμε ότι πολύ καλή διπλή αλλαγή η Βιερίνια Μπίσεσβαρ, φοβερίου του Ολιβέρα, γιατί έχει δείξει κιόλας Ολιβέρα. Τι να πούμε. Ακόμα και ένα, γιατί και στο live, όταν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, είπαμε ότι κερδίζει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν. Είναι κακός. Είναι κακός. Το θέμα είναι, γιατί το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλάζει αυτό το πράγμα τελικά? Με νίκη θα αλλάξει? Άντε πάει στο Καρασκάκι και κάποιος θα αναστηθεί στο Καρασκάκι.
Ένας από τους δύο θα αναστηθεί. Αλλά θα αναστηθεί, ή θα είναι μια χαρά για τον ΠΑΟ. Κάνει για τον ΠΑΟ. Γιατί αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι μετά και επειδή έχει προηγηθεί και η νίκη με ανατροπή που δίνει ψυχολογία στην Κρήτη, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και τον ΠΑΟ, θα δεις ότι εκεί θα γυρίσει το κουμπί. Σε εμάς θα γυρίσει το κουμπί αν κερδίσει ο ΠΑΟ τον Ολυμπιακό. Ναι, δηλαδή λες μέσα σου ΠΑΟ και είσαι διπλό ο Καρεσκάκη και έχει με την Αστέρα στην Τούμπα. Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, και... ναι, εντάξει, όχι. Να κερδίσει και τον Αστέρα. Είναι το πρόβλημα όντως η ψυχολογία. Δεν μπαίνουν τα γκολ αυτά επειδή είναι η ψυχολογία, είναι κακοί οι παίχτες, θες καλύτερο παίχτη, είναι όλο μαζί. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της ομάδος είναι σύνθετο, γιατί δεν έχει τα αποτελέσματα. Ο Λουτσέσκο δεν έχει βρει καθόλου τις ισορροπίες. Ναι. Ό,τι λάθος έχει κάνει ο ίδιος ή η ομάδα το πληρώνει. Διπλά. Αν προσθέσουμε και το γεγονός της απόφασης του Ιβάν Σαββίδη να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο τις τελευταίες 45 μέρες των μεταγραφών, που έχει και εκείνος ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτό, ο Σαββίδης έκανε δύσκολο το έργο του Λουτσέσκου και στον Λουτσέσκου δεν του πάει τίποτα και σύν της άλλης κάνει και πράγματα τα οποία άλλες φορές μας φαίνονται κατανόητα, άλλες φορές δεν του βγαίνουν. Και αυτή τη στιγμή λένε ότι η νίκη έχει πολλούς πατέραδες και ήττα κανέναν. Αυτή τη στιγμή οι μη νίκες του ΠΑΟΚ έχουν πάρα πολλούς πατέραδες. Πάντως, ας πούμε, είδαμε τον Ολυμπιακό να έχει αλλάξει προπονητή, να έχει ξαναλλάξει προπονητή μέσα σε μικρό διάστημα. Να έχει προπονητή, να κάνει μεταγραφές. Να παίρνει 10-15 παίκτες. Να κάνει μεταγραφές. Μεταγραφές και άλλες μεταγραφές. Δηλαδή, είδαμε μια ομάδα η οποία έχει χορτάσει τίτλους. Μόλις είδε τα πράγματα δεν πάνε καλά, να αρχίζει να ψάχνεται και να κάνει πράγματα. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, που είδαμε να μην κάνει, βλέπουμε να μην κάνει τίποτα. Ούτε μεταγραφές, ούτε αλλαγή προπονητή, ούτε. Δηλαδή κάνει. Εντάξει, το μόνο θετικό που είδα εγώ, που ήρθε ο Γιώργος Σαββίδης εδώ και υπήρξε έτσι μια παρουσία της οικογένειας. Δεν ξέρω αυτό πώς μεταφράζει. Μεταφράζεται σε απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή και ότι εντάξει και στους παίκτες και στο ρόστερ, δηλαδή σε αθλητικό διευθυντή και σε προπονητή. Και ότι ναι, παιδιά, θα γυρίσει το κουμπί λίγο να πάρουμε μία, δύο, τρεις νίκες και θα αλλάξει ψυχολογία. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε ομάδα και σε παίκτες και σε ρόστερ και σε προπονητή. Ότι δεν θεωρούμε ότι θα βρούμε κάτι καλύτερο. Ότι δεν θεωρούμε ότι θα άλλαζε κάτι με μία ακόμη μεταγραφή. Εγώ αποδέχομαι το πλάνο με τους νέους, αλλά δεν αποδέχομαι το ότι δεν. Στην τελική. Ας πάρω το σενάριο ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, οι επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος, δεν κατάφεραν να πείσουν το Σαββίδη εκεί σε αρχές Σεπτέμβρη ότι, πρόεδρε, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα, κάποια πράγματα έχουν γίνει λάθος, καθένας να πει, ξέρεις τι, εγώ εκτίμησα αυτό, έγινε λάθος, βοήθα μας να στηρίξουμε ακόμα καλύτερα το πλάνο. Όχι με 15 κινήσεις, ούτε με 30 εκατομμύρια. Το πρόβλημα είναι ότι φέτος η δεύτερη θέση οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Δεν νομίζω ότι κανείς περίμενε από τον ΠΑΟΚ ή μίλησε και μίλησε για πρωτάθλημα, εκτός από κάποιους ποδοσφαιριστές που πάθαν κάτι να λαμπέζει, ξέρω τι είπα. Ο Ζίβκοβιτς έκανε κάτι δηλώσει για πρωτάθλημα και παίζει για πέμπτη ή έκτη θέση, δεν παίζει για πρωτάθλημα. Ούτε νομίζω ότι θα είναι κάποιος απογοητευμένος έτσι όπως είναι η ομάδα που κάνει μια καινούργια αρχή με νεαρούς ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, ότι θα είναι απογοητευμένος αν ο ΠΑΟΚ βγει δεύτερος φέτος. Σήμερα που μιλάμε, ναι. Σήμερα που μιλάμε η δεύτερη θέση θα είναι η υπερεπιτυχία, ναι. Με την εικόνα που έχουμε από όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει ούτε εκεί και δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που ενισχύθηκε βλέποντας την ομάδα να μην είναι ακόμα έτοιμη. Και η ΑΕΚ το έκανε. Ναι, και βλέπουμε εντελώς διαφορετική ΑΕΚ τώρα. Ότι ο Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός είναι. Εκεί λοιπόν έχει. Να μπροστά τον ΠΑΟΚ. Εκεί λοιπόν θα βγει και ο προπονητής να πει: παιδιά, αυτούς έχω.
Δεν βοηθήσατε. Ζήτησα εγώ δύο παίχτες. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι πάντα ευθύνη του ένα, του ενός. Όπως φεύγει αύριο ο Λουτσέσκου. Βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά ότι ο επόμενος που θα έρθει πρώτον θα είναι σωστή επιλογή. Και δεύτερον, ότι θα μπορείς να αλλάξεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δηλαδή εγώ τρελαίνομαι όταν ακούω ο Τάδε ή το Χάος. Το θυμάμαι όταν ήμουν. Όχι βέβαια. Το θυμάμαι όταν ήμουν στα λίγο μετά τα 20-23 που έλεγαν ο Μπάγκεβιτς στο Χάος. Το Χάος. Ναι, το υπάρχει επόμενη μέρα. Αυτό δεν μπορεί να το πει για τον ΠΑΟΚ όμως. Όταν ο ΠΑΟΚ διώχνει τον προπονητή που κατέξει σε κύπελο Ελλάδας με την αμέσως επόμενη μέρα και επιστρέφει τον προπονητή ο οποίος έχει φέρει double. Κάνει μια συνειδητή επιλογή. Και σε έχει αφήσει μια μέρα πριν να ξεκινήσει στο Champions League τα προκριματικά. Σε έχει αφήσει με τον τρόπο που σε έχει αφήσει και οι μισοί τον κράζανε μέσα στο ειδίκη όταν έφυγε. Και τον επιστρέφεις πίσω, σημαίνει ότι θεωρούν ή αυτό είναι το Χάος. Καταρχήν θεωρούν. Αλλιώς υπάρχουν και άλλοι προπονητές. Υπήρχαν και άλλοι προπονητές. Αν δεν ήθελαν τον Γκαρσία, υπήρχαν και άλλοι προπονητές να φέρουν. Και είναι 1,5 χρόνος τώρα που τα πράγματα δεν αλλάζουν και δεν γίνεται τίποτα. 1,5 χρόνος έχει περάσει. Ναι. Περίπου από τότε που είχε έρθει ο Λουτσέσκου. Η ομάδα είναι σε μια ευθεία γραμμή. Με μια πορεία στην Ευρώπη που θυσίασε πάρα πολλά. Πάω για αυτή την πορεία. Okay, είναι mass knockout. Και εδώ πάλι ένα παιχνίδι εβδομάδα έχει. Όπως τότε που είχε στο μυαλό του ένα παιχνίδι εβδομάδα ότι αποφάσισε ότι θα πάει στις πέμπτες. Ναι. Τότε το πρόβλημα ήταν ότι είχε πολλά μάτς. Έλεγε ο Λουτσέσκου. Τότε το πρόβλημα ήταν ότι είχε πολλά μάτς. Φέτος, χωρίς να έχει αποδυναμωθεί το ρόστερ, ο Πάκος συνεχίζει να έχει μια ίδια εικόνα με διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, με αρκετούς διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Με άλλο τερματοφύλακα, με άλλο εξτρέμ, με άλλο τέτοιο. Δεν ξέρω τι να πω. Ο Πάκος είναι φούλα αποτελεσματικός και αυτό φωτίζει τη μη καλή του αγωνιστική εικόνα που έχει σε περισσότερα μάτς. Θα μπορούσε ο Πάκος να ήταν λίγο πιο εύστοχος να είχε καλύψει αυτό το πρόβλημα. Θα μπορούσε να είναι φουλ εύστοχος, να έχει κερδίσει σε όλα τα μάτς που είχε προηγηθεί, να έχει τώρα 18 βαθμούς. Να είχε τον Κούρτη Σερέντα, όπως τον είχε πέρσι. Έναν παίχτη Σερέντα. Πέρσι είχε τον Κούρτη Σερέντα. Δηλαδή ότι τώρα δεν κάνει καν σούτ ο Κούρτιτς. Γιατί κερδίζει και ο Πάκου κανένα φάουλ εκτός περιοχής. Έχει φάουλ γενικά. Θυμάσαι και με σούτ έβαλε. Θυμάσαι τον Πάκου να κερδίζει κάποιο φάουλ εκτός περιοχής, να πατάει έξω από την περιοχή, να κάνει μια τρίπλα ή κάποιος εκεί να κουνιέται λίγο έτσι από εδώ από εκεί. Τίποτα. Αυτό είναι το. Δηλαδή προσπάθησα να σκεφτώ, λέω εσύ και ο Κούρτιτς δεν βάζει. Μετά σκέφτομαι, δεν είναι μόνο τα πέναλτι, γιατί στο πρώτο μισό ήταν περισσότερο τα φάουλ του. Λέω ωραία. Έχασε κανένα φάουλ. Όχι. Γιατί. Κέρδισε ο Πάκου κανένα φάουλ εκεί. Υπήρχαν παιχνίδια στα οποία κέρδιζε μήνυμου 2 φάουλ. Δεν πατάει κανείς σε αυτό το περιβόητο που το λένε στα τελευταία χρόνια οι στατιστικολόγοι ζώνη 14. Πατάει ποτέ. Δες και νούμερο κιόλας που έχει αυτή η ζώνη. Με τέτοιο νούμερο, ρε φίλε, πού να πατήσει. Απάτητη. Απάτητη. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Θέλω να είμαι αισιόδοξη, αλλά. Α, δεν μπορείς με τίποτα. Αυτό το τελευταίο γκολ στη Λιβαδιά ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πρέπει να βάλουμε ένα παλμογράφο στα live να έχεις. Να έχεις. Εδώ εσύ, εκεί δεν το δείχνεις. Καλά. Εγώ είμαι χειρότερος, τι λέει. Εγώ είμαι κρυψίδος. Το περνάω από κάτω. Άρα να πάμε σε αυτοπεποίθηση, σε ψυχολογία. Εκεί να ελπίζουμε. Δεν ελπίζεις να πεις άντε. Ένα διπλό σοκαρέσκι. Όχι, δεν λέω ακόμα άντε να δούμε. Θέλω ένα διπλό σοκαρέσκι. Κάπως. Κάτι. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός. Ξέρω εγώ. Πεθαμένος με νεκρό θα παίξει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός με ανατροπή έκανε στο Ηράκλειο. Εντάξει, όχι, με τον Όφε έκανε. Πριν λίγες μέρες έφαγε 3 από την Καραμπά. Ο ένας έβαλε αλλαγή του Πίσιφαρ και ο άλλος έβαλε αλλαγή του Χάμες. Αυτό δεν έχει. Δεν παίζει ρόλο. 100-0, πλάκα κάνει. Βέβαια. Και τώρα το. Και την ψυχολογία. Και το. Ναι, και αν πάρει ψυχολογία να παίξει σαν το Χάμες, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Απλά
ψάχνω κάπου να σε αυτήν την εκπομπή να πιαστούμε για να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Μην ξεκινήσουν τα φάραγα από τώρα. Όχι, λέει. Δεύτερη καρτέλα. Θα καταλάβει. Πρώτη καταναλώθηκε. Πρώτη. Προμάτι με το λεβαδιακό. Σωστά. Αλλά δεν βρίσκω. Ίσως αυτό που είπε ο Λουτσέσκου για την αυτοπεποίθηση να είναι σημαντικό. Φυσικά και είναι έτσι. Στον αθλητισμό η αυτοπεποίθηση παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι, έχει άβρα. Και ειδικά με μια ομάδα που βλέπουμε και στα στατιστικά ότι βρίσκει έστω και με άσχημη εικόνα για μένα. Δηλαδή μπορεί να λέει και ότι τα στατιστικά ότι έχει πολλές τελικές, αλλά εντάξει. Γι' αυτό είπατε, ακόμα και αν το απομονώσεις, ακόμα και αν σου δίνει ψεύτικη εικόνα, το ότι ο Πάκο έχει προηγηθεί σε 6 από τα 7 παιχνίδια είναι κάτι. Και το κάνει ακόμα χειρότερο το ότι ο Πάκο αντί να έχει. Εγώ σου λέω να είχε. Να πάμε στο απόλυτο. Να μην κέρδισε το παιχνίδι που προηγήθηκε και να κέρδισε όλα τα άλλα. 3-6-18. Πιο πολλοί από όλους μας αυτό το στατιστικό να αλλάξει και να γίνουν πιο εύστοχοι οι προσέγγιση του Πάκου, το θέλει ο ίδιος ο προπονητής που αυτή τη στιγμή. Όχι, όπως έλεγε και ο Κουνσότο, το τέλει το όλο, όλο το ομάδα, όλο το πρόεδρο, όλο το διοίκηση, όλο το φίλαθλο. Τέλει ομάδα Νίκα Γκουτέλε. Άντε να δούμε ρε Κουνσότο.